Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση όπως κάθε βράδυ 8.30 εδώ στην Crete TV. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Σοκ στο Πανελλήνιο από το άγριο έγκλημα στην Αλικαρνασσό. 54χρονο σκότωσε την 35χρονη γυναίκα με την οποία είχαν αποκτήσει ένα 4χρονο παιδί. Οι λεπτομέρειες του φωνικού αποκαλύπτουν μία ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία. Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο στους δρόμους της Κρήτης. Νεαρός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος από τη Σιτία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άρωμα εορτών στις αγορές της Κρήτης. Γιορτινό το κλίμα παρά τους θυελλώδεις ανέμους. Πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα μέχρι και τα Χριστούγεννα. Τραγωδία με ασύλληπτες διαστάσεις σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν ένας 54χρονος σήκωσε όπλο και σκότωσε την 35χρονη γυναίκα του μέσα στο σπίτι. Αφήνουν πίσω τους ένα 4χρονο παιδί. Ενώ την ίδια ώρα ο 54χρονος, καλώντας ένα φίλο του, ζήτησε να προστατέψει το παιδί του και βεβαίως αμέσως μετά παραδόθηκε στην αστυνομία. Οι λεπτομέρειες της τραγωδίας προκαλούν πραγματικά σοκ και κάνουν το γύρο της χώρας. Με το αποκορύφωμα ενός οικογενειακού δράματος ξημέρωσε στη γειτονιά της Νέας Αλικαρνασσού που συγκλονίστηκε τη νύχτα από δύο πυροβολισμούς. 54χρονος υδραυλικός εκτέλεσε κυριολεκτικά τη νεαρή σύζυγό του μέσα στο παιδικό υπνοδωμάτιο, εκεί όπου ίσως έτρεξε για να κρυφτεί όταν είδε το μετέπειτα σύζυγοκτόνο οπλισμένο. Ακούσαμε το μπουμ, δύο χτυπήματα. Ακούσαμε, απλά δεν ξέραμε ακριβώς τι ήταν, γύρω στις 3 ξημερώματα, 3 παρά. Το 4χρονο αγοράκι της οικογένειας βρισκόταν ξαπλωμένο σε καναπέ λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που έπεφτε νεκρή η μητέρα του με τραύματα στο θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Η αδερφή του μένει από πάνω και τη φώναξε, λέει αυτός, κατέβα να πάρεις το μωρό γιατί σκότσα τη γυναίκα μου. Το ζευγάρι νωρίτερα διασκέδαζε σε κατάστημα της Αλικαρνασσού χωρίς τίποτα να προαναγγέλει την τραγωδία που ακολούθησε μόλις επέστρεψαν σπίτι. Είχε μείνει μόνος του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αντέδρασε, έχανε τα πάντα, αν έχανε και την κοπέλα και γι' αυτό κάπως αντέδρασε έτσι. Παναγία μου, μας έπιασε τρεμούλα, δεν μπορούσαμε. Το παλικάρι δεν μας έχει πειράξει εμάς, ποτέ. Αλλά μάλλον συνέχεια με τη γυναίκα του. 2 χρόνια ήταν χωρισμένος και είχε φύγει η γυναίκα του. Οι περιγραφές των γειτόνων συγκλονίζουν. Ο 54χρονος βγήκε από το σπίτι και φώναξε στην αδελφή του ότι σκότωσε την άτυχη αδαμαντία. Σε κατάσταση παραλυρήματος έφυγε, έχοντας μαζί του το 4χρονο αγοράκι αλλά και την καραμπίνα. Κατέβηκε η αδελφή του με το που άκουσε το πρώτο χτύπημα. Στο δεύτερο χτύπημα είχε μπει ήδη η αδελφή του μέσα, είδε την κοπέλα σκοτωμένη. Πήρε αυτό το παιδί μετά και είπε ότι είπε εδώ στη γειτονιά ότι πάω το παιδί μου μια τελευταία βόλτα. Και επιστρέφω για να παραδοθώ. Άβυσο σε ψυχή του ανθρώπου. Δεν ξέρεις. Όταν κλείνει η πόρτα του καθενός, τι συμβαίνει μέσα, δεν ξέρεις. Στις αστυνομικές αρχές σήμανε συναγερμός υπό το φόβο η τραγωδία να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το θρίλερ συνεχίστηκε για αρκετές ώρες, μέχρι ο 54χρονος να παραδώσει το αγοράκι το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σε συγγενικό του σπίτι στην περιοχή του Κατσαμπά και να παραδοθεί μαζί με το όπλο του εγκλήματος. Τι γίνεται αυτό το παιδί, ο ένας στο χώμα, άλλος στη φυλακή το παιδί. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο. Σκοτώσει τη γυναίκα σου και να έχει παιδί. Θεωρείτε ότι όλα θα έγιναν μπροστά στο παιδί. Έτσι ακούγονται. Τώρα παιδιά δεν ξέρω. Οι μαρτυρίες των περίοικων συνθέτουν ουσιαστικά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, καθώς οι άγριοι καυγάδες του ζευγαριού είχαν εκτυλιχθεί ακόμη και στη μέση του δρόμου. Είχε πάει πίσω στους γονείς της. Αυτός έφυγε, πήγε, την ξανάφερε την κοπέλα. Αυτό. Ό,τι και να λέμε, παιδιά. Το θέμα είναι το παιδί. Ότι τη ζήλευε και κάπου τη χτυπούσε κιόλα. Μάλιστα, πριν από 20 ημέρες είχε κληθεί η αστυνομία σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όμως η 33χρονη αδαμαντία επέλεξε και πάλι να παραμείνει στην ίδια στέγη με τον 54χρονο, ο οποίος υποψιαζόταν ότι είχε πρόθεση να τον εγκαταλείψει μαζί με το 4χρονο αγοράκι και την παρακολουθούσε. Αλλά την έδερνε όμως πάρα πολύ. Και έξω την έδερνε και πήγανε. Γειτόνια απέναντι και τη ξεχωρίζανε.
Η σήμανση εντόπισε και κατέσχεσε ένα καταγραφικό μέσα στο σπίτι, ενώ ο σύζυγοκτόνος φέρεται να εξομολογήθηκε σε δικούς του ανθρώπους ότι είχε τοποθετήσει μικρόφωνα ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ παρακολουθούσε και τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήτανε καλό κορίτσι και αυτός δεν μας είχε ενοχλήσει ποτέ, σαν γείτονας. Δεν είχε φερθεί σε κανένα κακά εδώ πέρα. Ακούμε ότι είχε προβλήματα με τη σύζυγό του. Τι προβλήματα υπήρχαν, δεν ξέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη, η οποία κατάγεται από την Πάτρα, εργαζόταν ως μελλοντολόγος. Πάμε τώρα στο μέτωπο της κακοκαιρίας, καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα από τους θυελλώδεις νοτιάδες που πνέουν από το πρωί στην Κρήτη. Οι μετακινήσεις, οι ακτοπλοϊκές αλλά και οι εναέριες έχουν τα δικά τους προβλήματα, καθώς μια πτήση αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Αυτήν την ώρα, μάλιστα, αρκετοί είναι οι επιβάτες στα μεγάλα λιμάνια της Κρήτης που περιμένουν τη λήξη του απαγορευτικού. Η Μέρη Καριωτάκη βρίσκεται στην αίθουσα των ειδήσεων για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να οπλιστούν οι ταξιδιώτες με πολλή υπομονή και βεβαίως και όσοι είμαστε στο νησί με πολλή υπομονή, γιατί οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη, από χτες μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι θα οξυνθούν το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα έχουμε προβλήματα μέχρι τουλάχιστον το ξημέρωμα, τουλάχιστον τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων. Υπάρχουν προβλήματα, όπως πολύ σωστά είπε, στις μετακινήσεις. Αυτή την ώρα υπάρχει απαγορευτικό από το λιμάνι της Κρήτης και από το λιμάνι του Πειραιά, βεβαίως, από τα λιμάνια της Κρήτης και από το λιμάνι του Πειραιά. Υπήρχαν προβλήματα νωρίτερα στις πτήσεις. Μία πτήση από Αθήνα προς Ηράκλειο δεν κατάφερε να προσγειωθεί. Ο κυβερνήτης, γύρω περίπου πάνω από την Σαντορίνη, ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου ότι υπάρχει πρόβλημα με τους θυελλώδεις άνεμους και βεβαίως επελέγει η λύση του να επιστρέψει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Να πούμε βέβαια ότι λίγο μετά υπήρξε μια πτήση από Ρόδο που ήρθε και ήρθε κανονικά, προσγειώθηκε στον Νίκος Καζαντζάκης. Τώρα προβλήματα πέραν από τον αέρα και τη θάλασσα έχουμε και στο έδαφος. Πυροσβεστική έχει χρειαστεί να παρέμβει μέχρι αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιπτώσεις. Δύο είναι οι πολύ σημαντικές. Υπήρξε μια πτώση δέντρου στον Κοκκίνη Χάνη και μια δεύτερη στον Άγιο Ιωάννη, στο προάστιο εδώ στο Ηράκλειο, στον Άγιο Ιωάννη, απέναντι από την εκκλησία. Μάλιστα έπεσε και πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα, με αποτέλεσμα να έχουν ζημιές αυτά. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχουμε μέχρι στιγμής ανθρώπινα θύματα από τις κακές καιρικές συνθήκες. Βεβαίως αυτό σημαίνει και νομίζω ότι είναι εκ του κάνου, αυτό καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πρέπει να λίγο να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ότι έχουμε ταράτσες και μπαλκόνια ενδεχόμενα να τα φέρουμε μέσα στο σπίτι, στο εσωτερικό, έτσι ώστε να αποφευθούν οι όποιες πιθανότητες υπάρχουν να δημιουργηθούν ατυχήματα λόγω του αέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καιρό, η μετεωρολόγη... Και νομίζω ότι ενδιαφέρει, γιατί να πούμε, Μέρη, όπως το είπες και εσύ στο ρεπορτάζ, ότι αυτές τις ημέρες είναι χιλιάδες οι κριτικοί, αλλά και οι επισκέπτες που ταξιδεύουν προς γιορτινούς προορισμούς. Βεβαίως. Και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους αυτή την ώρα, μάλλον να καρδιοχτυπώ για το αν θα πετάξει τελικά το αεροπλάνο για τον προορισμό που έχω επιλέξει να περάσω τα Χριστούγεννά μου. Υπάρχει αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ και μέχρι τουλάχιστον την Τρίτη. Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο νησί. Η θερμοκρασία θα πέσει. Στην αρχή μιλάμε για νοτιάδες, αργότερα θα γυρίσουν σε λίγο βοριαδάκι. Θα πέσει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε μέχρι και τα 9 μποφόρ, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στις μετακινήσεις. Επικοινωνείτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία για να είμαστε σίγουροι τι γίνεται. Την ημέρα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καιρός θα είναι καλύτερος. Αρχικά, βεβαίως, πάλι θα υπάρχουν άνεμοι. Ενδεχόμενα κατά τόπους να υπάρχουν και κάποιες τοπικές βροχές. Αυτό όμως θα είναι τοπικά φαινόμενα, δεν θα είναι σε όλη την Κρήτη και πολύ περισσότερο θα είναι στα βόρεια, στα νότια του νησιού, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση σε σένα για τον καιρό τις επόμενες τρεις ημέρες, ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού περιμένουμε από απόψε το βράδυ κιόλας, της Κυριακής μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Αυτό θα είναι εξαιτίας ενός βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο περνάει από τα βόρεια της χώρας μας, και παρά το γεγονός ότι η Κρήτη βρίσκεται στο νότιο τομέα του συστήματος, θα επηρεαστεί στο επόμενο διήμερο για τη Δευτέρα και για την Τρίτη, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, με φαινόμενα τα οποία θα χαρακτηρίζονται από βροχές, ενώ δεν αποκλείεται ιδιαίτερα τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη το πρωί να σημειωθούν μέχρι και τοπικές καταιγίδες, ενώ το πιο ισχυρό φαινόμενο, θα λέγαμε, για το νησί μας δεν αποκλείεται να είναι οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι αναμένεται να διατηρήσουν ενισχυμένες τις εντάσεις τους μέχρι και την Τρίτη το πρωί. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα υποχωρήσει στο επόμενο διήμερο, με την ελάχιστη να κυμαίνεται κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Και για την ημέρα των Χριστουγέννων περιμένουμε ότι οι καιρικές συνθήκες αρχικά θα είναι καλές, με λίγες νεφώσεις, ενώ προς το μεσημέρι κατά τόπους οι νεφώσεις αυτές θα πυκνώσουν και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, καθαρά όμως σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές βόρειου προσανατολισμού, να σημειωθούν κάποιες ασθενείς παροδικές βροχές, ενώ πολύ καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στα νότια του νησιού μας. Πάντως, οι θυελλώδεις άνεμοι δεν εμπόδισαν τους κρητικούς αλλά και τους επισκέπτες του νησιού να κατέβουν στις γιορτινές αγορές. Από το πρωί, όπου τα καταστήματα παρέμεναν ανοιχτά, δεν έπεφτε καρφίτσα στο Ηράκλειο και τα Χανιά αλλά και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης. Τα καταστήματα έκλεισαν στις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες δήλωσαν ότι οι καταναλωτές και σήμερα, μία ανάσα από τις γιορτές, ήταν φιδωλοί με τις αγορές τους. Πλημμύρισε κόσμο το κέντρο του Ηρακλείου. Μικροί και μεγάλοι αψήφισαν τον έντονο αέρα και βγήκαν στην πόλη για να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης, αλλά και για τα ψώνια των Χριστουγέννων. Σε γιορτινό κλίμα η αγορά του Ηρακλείου μία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα. Χιλιάδες Ηρακλειώτες αλλά και επισκέπτες έχουν κατέβει στο κέντρο της πόλης για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής ή απλά για να χαζέψουν. Ψωνίσαμε κάτι λίγα. Για τις γιορτές. Για εσάς, για παιδιά. Και για εμάς, για τα παιδιά, για όλους. Πόσα χρόνια στον δρόμο? Τα 40 χρόνια πάμε. Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά σήμερα στα πλαίσια του εορταστικού ωραρίου, μία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, με τους καταστηματάρχες ωστόσο να μην είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την κίνηση. Εντάξει, μπήκε κόσμος στα καταστήματα, κινηθήκανε βέβαια, δεν είναι τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς βιώνουμε το κάθε πέρυσι και καλύτερα και κάθε φέτος και χειρότερα. Υπάρχει κίνηση, το θέμα είναι όχι μόνο αυτές οι μέρες. Είναι γενικά πως πάει όλος ο μήνας. Σαν όλο το μήνα λοιπόν, θα σου πω ότι δεν είναι όσο ήταν πέρυσι. Υπενθυμίζεται το εορταστικό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου. Με τα καταστήματα την εβδομάδα των Χριστουγέννων να παραμένουν ανοιχτά τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου από τις 9 έως και τις 7 το απόγευμα, την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά, ενώ θα επανέλθουν την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι υγεία, να είναι καλά, με αγάπη και ομόνια όλοι. Πολύ αγάπη, να έχει όλος ο κόσμος και υγεία. Ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε σήμερα στην πόλη της Σιτίας με έναν 29χρονο δικυκλιστή να μεταφέρεται διασωληνωμένος και να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Η Μαρία Ελένη από την αίθουσα των ειδήσεων έχει το ρεπορτάζ. Μαρία Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, μέχρι και αυτή την ώρα ο 29χρονος άντρας υποβάλλεται σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Όμως, Μάνο, δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ο 29χρονος άντρας ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του στις 4.30 τα ξημερώματα στην περιοχή της Σιτίας. Φυσικά και το τροχαίο συνέβη υπό αιτίες τις οποίες διερευνά μέχρι και αυτή την ώρα η τροχαία. Τώρα, ο νεαρός άντρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Σιτίας, όπου και διασωληνώθηκε. Εκεί
γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο και την εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν, ο 29χρονος άνδρας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στις 8.30 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί, εισήχθη απευθείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας και περίπου το μεσημέρι οι γιατροί αποφάσισαν ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πολύ ωραία αυτή χειρουργική επέμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της ο νεαρός αναμένεται να μεταφερθεί και πάλι στη ΜΕΘ και να δούμε και την εξέλιξη φυσικά της υγείας της, η οποία και ελπίζουμε να είναι θετική. Να ευχηθούμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για τον 29χρονο δικυκλιστή, αλλά και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τα αυστηρά μέτρα της τροχέας τόσο στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, όσο και στους δρόμους της ενδοχώρας. Μαρία Ελένη Νικηφόρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ευνηδιαστικά στη Λιβύη βρέθηκε σήμερα μετά τις 10 ο Υπουργός Εξωτερικός Νίκος Δένδια. Στο αεροσκάφος του προσγειώθηκε στην πόλη Βενγκάζη και η υποδοχή έγινε από τα μέλη της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να είναι προκλητικός ο Ερντογάν με νέες δηλώσεις που έχουν να κάνουν με την Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και το τι ακριβώς θα κάνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ευνηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Λιβύη. Μάλιστα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βενγκάζης λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί, όπου εκεί τον υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λιβύης αναφέρθηκαν στην ευνηδιαστική επίσκεψη Δένδια στη χώρα, τονίζοντας ότι θα μπει στο μικροσκόπιο η συμφωνία με την Τουρκία αλλά και η προκλητική της στάση. Από την πλευρά του, Ερντογάν συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις, παραδεχόμενος όμως ότι η Τουρκία βρίσκεται απέναντι από αρκετές δυνάμεις που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμφωνία με τη χώρα της Αφρικής. Evet, kıyılarla alakalı, denizlerdeki haklarımızla alakalı anlaşma. Πάντως, στη σκιά της συμφωνίας της Τουρκίας με τη Λιβύη, το State Department κάνει λόγο για εξωτερική παρέμβαση που απειλεί τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης. Στα ελληνοτουρκικά φαίνεται ότι ανοίγει η συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη, με πολλούς Τούρκους αξιωματούχους να μεταφέρουν δηλώσεις στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το Μευλούτ Τσαβούσογλου, Υπουργό Εξωτερικών, να τονίζει ότι η Τουρκία παραμένει ανοιχτή σε όλες τις επιλογές που είναι αποδεκτές για τις δύο πλευρές. Πάντως, το κυβερνητικό επιτελείο μετά την επίσκεψη Δένδια στη Λιβύη εξετάζουν το ενδεχόμενο τις επόμενες ώρες ο Υπουργός να βρεθεί και στην Αίγυπτο. Την ίδια ώρα, το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι η ακτοφυλακή της Λιβύης ερευνά πλοίο με Τούρκους ναυτικούς που είχε δέσει ανοιχτά από μια μεγάλη πόλη της χώρας της Βόρειας Αφρικής. Μάλιστα, ερασιτεχνικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Επίσης, στο επιτελείο της κυβέρνησης υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για τον αγωνταγό EastMed. Μάλιστα, χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα με τον Ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου. Ο κύριος Μαργαρίτης αναφέρθηκε στα κίνητρα της συμφωνίας Τουρκίας με Λιβύη και την ίδια ώρα αναφέρθηκε στις στοχευμένες κινήσεις που κάνει η Τουρκία τόσο στην Κυπριακή ΑΟΣ όσο και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τη συνήθως προκλητική τακτική της Τουρκίας ανέλησε ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στην εκπομπή Αντιθέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις στοχευμένες κινήσεις της τελευταίας αρχικά στην Κύπρο και εν συνεχεία στις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε απότερα στην ιστορία τι έγινε, όταν έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου που είναι λίγο καιρό πριν, έτσι μερικούς μήνες, οικόπεδο 7. Έχει χωρηθεί, έχει μοιραστεί. Δεν εμπόδισε την Τουρκία να κάνει έρευνες εκεί πέρα και να προαναγγείλει γεώτρηση εκεί. Υπάρχει και ένα άλλο οικόπεδο, δεν θυμάμαι, προς τα ανατολικά, στο οποίο απλούστατα το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξεδίωξε την Έννη. Την Έννη.
Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και ο ρόλος της τελευταίας στις ευρωπαϊκές οικονομίες, είναι ένας καταλυτικός παράγοντας που φρενάρει τις χώρες ώστε να έχουν μία πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι στην Ελλάδα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει τέτοια οικονομικά συμφέροντα, έχει, αν θέλετε, τέτοιο δέσιμο με την, που δεν θέλει να τραβήξει κανένα με κανένα χαλινάρι. Διότι θα είναι καταστροφή. Μερικές, μάλιστα, από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι πλήρως προσδεμένες στην τουρκική οικονομία. Για παράδειγμα, η Ισπανία. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ δεμένη στη συμπαραγωγή στρατιωτικού υλικού. Ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής στρατιωτικής βιομηχανίας γίνεται με μεταφορά τεχνολογίας από την Ισπανία. Συμπεριλαμβάνεται και το Ανατολού. Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας προς τη Συρία και εν συνεχεία προς τη Λιβύη αποτέλεσαν λεπτό σημείο αναφοράς στη συζήτηση με τον Γιώργο Σαχίνη. Όλες αυτές οι αμφισβητήσεις παλαιότερων συνθήκων που καθόριζαν το λεγόμενο διεθνές δίκαιο, έτσι, τις ισορροπίες στην περιοχή, τις αμφισβητεί τώρα μια ανερχόμενη δύναμη, καθότι θέλει να υπαγορεύσει το νέο, το δίκαιο της νέας εποχής. Μια εποχής που αυτοί βρίσκονται σε πολύ, έτσι, θετική, στη θετική πλευρά της ισχύως και μπορούν και την εξάγουν και μπορούν και προβάλλουν και μπορούν και διεκδικούν και μπορούν και καθορίζουν αυτή τον χώρο της επιρροής τους πράγματι στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δείτε σε λίγο. Ντύθηκαν Άγιος Βασίλης, δέθηκαν με σχοινιά και έκαναν κατάβαση σε μεγάλη γέφυρα. Εικόνες που κόβουν την ανάσα στη γέφυρα της Κνωσού στο Ηράκλειο. Κοκκίνησε η Ιεράπετρα από το Σάνταραν. Εικόνες γιορτής και κεφιού στην Λασιθιώτικη πόλη. Μπορεί να βρισκόμαστε μία ανάσα από την γιορτή των Χριστουγέννων, όμως στήθηκαν κάλπες σήμερα στα βασιλικά ανώγια του Δήμου Γόρτινας για την εκλογή Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου. Ένα λάθος στις προηγούμενες εκλογές έγινε η αφορμή για να γίνουν σήμερα οι επαναληπτικές εκλογές. Οι κάτοικοι των βασιλικών ανωγείων του Δήμου Γόρτινας λατρεύουν να ψηφίζουν. Λίγους μήνες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, η κάλπη των δημοτικών εκλογών στείνεται ξανά στο χωριό. Και μάλιστα πρόκειται για την έκτη κάλπη που στήθηκε μέσα στο 2019, με τους κατοίκους να σπέβδουν ξανά για να ρίξουν την ψήφο τους. Αυτή τη φορά για να εκλέξουν πρόεδρο και τοπικό συμβούλιο. Πώς κυλάει η διαδικασία από το πρωί που άνοιξαν κάλπες? Σε ήρεμους ρυθμούς, γιατί εντάξει, επειδή είναι κάτι πιο προσωπικό του μου μεταξύ το χωριό μας, έχουν την άνεση να έρθουν πιο μετά, να φύγει λίγο η εκκλησία, να μπορέσουν να έρθουν με την ηρεμία τους από Ηράκλειο, από γύρω-γύρω. Τα μέλη της φορευτικής όλοι ήρθανε? Όλα, ναι, όλα καλά, αφού είναι, με τα πόδια μας ερχόμαστε εδώ πέρα, οπότε εντάξει, κανένα θέμα δεν είχαμε. Δύο είναι οι παρατάξεις που διεκδικούν την νίκη, ώστε να προσφέρουν, όπως λένε στην κοινότητά τους, συνεργασία και νέα δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουν ότι τα βασιλικά ανώγια θα αποκτήσουν ξανά ισχυρή φωνή και ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, έχοντας έναν εκπρόσωπο. Από τις 7 το πρωί που άνοιξε η κάλπη, οι κάτοικοι ξεκίνησαν να προσέρχονται στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού, το ίδιο και οι υποψήφοι που έριξαν την ψήφο τους. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με την κρίση που έχουμε περάσει με τη Δήμο και τα μνημόνια και όλα αυτά, καταφέραμε να βγάλουμε 250.000 ευρώ για το δρόμο Γέφυρα Πεσοκάρη. Επίσης, κατεβαίνουμε με ένα σκοπό να πρώτα απ' όλα ενώσουμε τα δύο χωριά. Όχι πως είναι χωρισμένα, αλλά υπάρχουν κάποιες έτσι προστριβές. Με τα βασιλικά ανώγια. Εμείς είμαστε δύο χωριά. Οι Φλαθιάτες και οι βασιλικά ανώγια. Ο Δήμαρχος Γόρτινας Λευτέρης Κοκολάκης, ωστόσο, σε δηλώσεις του στην κάμερα της Κρήτη TV, έριξε βολές προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε στα βασιλικά ανώγια και τον Μάιο δεν εξέλιξαν πρόεδρο και τοπικό συμβούλιο. Τις εκλογές που έγιναν στο Μάιο στα βασιλικά ανώγια θα έπρεπε κανονικά να κατεβούν με τοπικά συμβούλια. Από εκεί και πέρα, λόγος μιας πολύ κακής ενημέρωσης που είχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, οι υποψήφοι κατέβηκαν μεμονωμένα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί από το πρωτοδικείο, να ακυρωθούν οι εκλογές. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δημοτική Αρχή πήγαμε στο χωριό, επισκεφτήκαμε τους κατοίκους, μιλήσαμε, δεσμευτήκαμε
ότι θα δώσουμε λύσεις για να γίνουν εκλογές και να αποκτήσει φωνή το χωριό. Η εκλογική διαδικασία, μία ανάσα πριν τα Χριστούγεννα, κύλησε ομαλά. Το ενδιαφέρον των κατοίκων ήταν μεγάλο, το ίδιο και η ικανοποίηση για την επανάληψη των εκλογών στα βασιλικά ανόγια. Παρά τα προβλήματα με τους θυελλώδεις άνεμους και τη δυσκολία στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μετακινήσεις, φαίνεται ότι και την φετινή γιορτινή περίοδο αρκετοί είναι οι κριτικοί που ταξιδεύουν προς προορισμούς του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία έρευνας, φαίνεται ότι σε επίπεδο χώρας οι Έλληνες επιστρέφουν στην επιλογή των γιορτινών διακοπών, κυρίως προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Μαρία Αντωνογεννάκη είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει και τις επιλογές των κριτικών. Μαρία, καλησπέρα. Πραγματικά, Μάνο, όπως τα είπες και εσύ, βλέποντας οι Έλληνες ότι τα χρόνια περνάνε και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει κάτι στην οικονομική κατάσταση, τελικά είπα να το ρίξουν λίγο έξω φέτος. Και όπου φύγει, φύγει από ό,τι φαίνεται, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ήδη εμφανίζεται μεγάλη πληρότητα και στις πτήσεις, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 5 με 10% τόσο σε ταξίδια στο εσωτερικό, εντός Ελλάδας δηλαδή, όσο και προορισμούς του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν θα ταξιδέψουν από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και δει και οι κριτικοί μαζί με αυτούς για τις γιορτές των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι προορισμοί στο εσωτερικό. Βεβαίως, λοιπόν. Εκτός από τα Χανιά, το Ρέθυμνο αλλά και τις Λασικιώτικες πόλεις που τις επιλέγουν οι κριτικοί. Η Κρήτη φιγουράρει πραγματικά. Ανάπαυλα, την διήμερη ανάπαυλά τους. Ακριβώς. Άλλοι λοιπόν προορισμοί είναι τα 3-5 πηγάδια, η Βασιλίτσα, το Ναύπλιο, καθώς επίσης και ο Μήλος των Εξωτικών στα Τρίκαλα. Ένα πάρα πολύ ωραίο θεματικό, έτσι, θεματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει εκεί οι κάτοικοι, ο Δήμος, που συνεχώς τραβάει κόσμο κάθε χρόνο. Επίσης όμως υπάρχουν και οι προορισμοί του εξωτερικού, που είναι και αυτοί για άλλη μια φορά στις πρώτες επιλογές, όπως είναι η Βιέννη, η Πράγα, η Βουδαπέστη, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη, η Κύπρος, περιοχές όπως η Σόφια. Και βεβαίως να πούμε ότι μετά από αρκετό καιρό βλέπουμε και πτήσεις τσάρτερ που ξεκινούν από τα κριτικά αεροδρόμια προς δημοφιλείς προορισμούς όπως είναι η Βιέννη, η Πράγα και η Βουδαπέστη. Πτήσεις οι οποίες έλυσαν τα χέρια, σταματούν την πολύ ταλαιπωρία, απευθείας πτήσεις που βοηθούν πάρα πολύ και έχουν επιλογές οι κριτικοί για να ταξιδέψουν. Επίσης να σου πω ότι μεγάλη ζήτηση έχουν αυτή την περίοδο και οι προορισμοί που συνδυάζουν το χιόνι, το χιονισμένο τοπίο με τα σπορ, όπως είναι το Μπάνσκο και άλλες περιοχές όπως το Μπόροβο, για όσους είναι πιο αθλητικοί τύποι και θέλουν να συνδυάσουν και αθλητισμό αλλά και γιορτινό σκηνικό. Έτσι, κάθε απόδραση έτσι αλλιώς είναι εξαιρετική. Βεβαίως. Μαρία Αντωνογεννάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιορτινό το κλίμα στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα και με μία αιμοδοσία από το κέντρο αίματος του Βενιζελίου που έστειλε το μήνυμα της αλληλεγγύης. Άλλωστε, τι καλύτερο δώρο αυτές τις γιορτές από λίγο αίμα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Με γλυκές ευχές, κατασκευές και πολύ διαδραστικό παιχνίδι, δεκάδες παιδιά πέρασαν σήμερα ευχάριστες στιγμές στο χριστουγεννιάτικο κάστρο στο κέντρο του Ηρακλείου, υπηρετώντας ταυτόχρονα ένα διπλό σκοπό. Σκοπός μας είναι από τη μία να ευαισθητοποιήσουμε τους μεγάλους και να τους βοηθήσουμε στο να αποφύγουν τους φόβους τους ή οτιδήποτε ενδιασμούς έχουν για την εθελοντική αιμοδοσία. Να τους ενημερώσουμε ότι αύριο εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας θα βρίσκεται η κινητή μονάδα από τις 9 έως τις 1.30 για εθελοντική αιμοδοσία. Επιστημονικό προσωπικό από το Κέντρο Αίματος του Βενιζελίου και εξωτικά ενημέρωσαν τα παιδιά για το νόημα της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, όσο και για την απλή αλλά καθοριστική σε αξία και σημασία διαδικασία της προσφοράς αίματος. Και επειδή οι δράσεις αφορούν κυρίως τα παιδιά και αυτή είναι η γενιά μας, οι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν, είναι σημαντικό γιατί ευαισθητοποιούμε τα μικρά παιδιά και μέσα από αυτό ευαισθητοποιούμε και τους ενήλικες, ευαισθητοποιούμαστε όλοι μαζί γιατί μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε και να φωνάξουμε δυναμικά για τη δημόσια υγεία στον τόπο μας. Οι Λιλιπούτιοι επισκέπτες παρακολούθησαν βίντεο, έφτιαξαν στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ανέλαβαν να μεταδώσουν τα μηνύματα στους γονείς τους και όλους τους πολίτες. Είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, και σκοπός μας είναι, θα μου πείτε βέβαια, γιατί στα παιδιά απευθύνεστε που δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν. Ναι, αλλά έχουν και ένα όμορφο τρόπο να επηρεάσουν τους γονείς τους για να τους προτρέψουν να το κάνουν. Στο χριστουγεννιάτικο κάστρο βρέθηκε και η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η οποία εξήρε τον αγώνα του προσωπικού που στελεχώνει το κέντρο αίματος του Βενιζελίου.
Μία ακόμα δράση της αιμοδοσίας του Βενιζελίου, μία δυναμική ομάδα, άνθρωποι που υποστηρίζουν όχι μόνο το νοσοκομείο, αλλά και τις εξορμήσεις σήμερα στο χωριό. Αύριο το πρωί, κινητή μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου θα βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, περιμένοντας όλους τους εθελοντές που μπορούν να κάνουν πράξη την ύψιστη προσφορά προς τον συνάνθρωπο, προσφέροντας αίμα, προσφέροντας ζωή. Εντυπωσιακή κατάβαση από τη γέφυρα της Κνωσού, από τα μέλη της ομάδας διάσχισης και εξερεύνησης Φαραγγιών. Δέθηκαν με σκοινιά, ντύθηκαν Άγιος Βασίλης και εντυπωσίασαν πεζούς αλλά και οδηγούς. Και να σου, 6 Άγιο Βασίλειδες να κατεβαίνουν από ψηλά. Όχι από τον ουρανό, αλλά από τη γέφυρα της Κνωσού, δεμένη με σκοινιά, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Ο λόγος για τα μέλη του Παγκρίτιου Ομίλου Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών που άφησαν πεζούς και οδηγούς οι οποίοι περνούσαν από τη λεωφόρο Κνωσού με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε 15 χρόνια από την ίδρυση του ομίλου μας, του ΠΟΕΦ, δηλαδή της κατάβασης άβατων φαραγγιών με χρήση τεχνικών μέσων. Είναι και τα Χριστούγεννα, ήθελαμε να περάσουμε ένα μήνυμα γιορτινό, χριστουγεννιάτικο. Να πούμε στον κόσμο να βγει στη φύση, να χαρεί. Ο στόχος μας είναι να πούμε χρόνια πολλά σε όλους, στους ανθρώπους που μας είδανε, να περάσουμε ένα μήνυμα έτσι χαράς για τη νέα χρονιά που έρχεται. Για τα 15 χρόνια λειτουργίας του, ο Παγκρίτιος Όμιλος Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών αποφάσισε να κάνει μια διαφορετική γιορτή. Μπορεί τα μέλη, όπως λένε, να έκαναν κάτι που εντάσσεται στην εκπαίδευσή τους, οι κόκκινες στολές όμως και οι σκούφοι που φορούσαν σίγουρα έκαναν εντύπωση και κανείς δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω τους. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια του ομίλου μας με δραστηριότητα στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πάντα σε τεχνικά φαράγγια. Οι 6 Άγιο Βασίλειδες κατέβηκαν με ασφάλεια στο έδαφος, χωρίς να εμποδίζουν τους οδηγούς και χωρίς να διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Είναι ένα σημείο πολύ εύκολο να το δει κανείς από μακριά. Είναι στο κέντρο της πόλης, δηλαδή μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί θα το είδαν 100-200 άνθρωποι. Και μας παρέχει κάποιες ασφάλεια, έχουμε ας πούμε το χώρο εδώ να σταματήσουμε. Πάντως, τα μέλη του Παγκρίτιου Ομίλου Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών περιμένουν πώς και πώς να έρθει το 2020 και δίνουν ραντεβού τον Απρίλιο για μια παγκόσμια συνάντηση κατάβασης φαραγγιών. Θα κάνουμε μια παγκόσμια συνάντηση, είναι πολύ μεγάλο γεγονός στην Κρήτη, το RIC 2020, όπου θα έρθουν από όλο τον κόσμο, κάνιονερ, και να γνωρίσουν τα μέρη μας. 520 Άγιοι Βασίλειδες κοκκίνησαν στην κυριολεξία την πόλη της Ιεράπετρας και μάλιστα κατάφεραν και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Πετάσης θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, θα δούμε και εξαιρετικές φωτογραφίες. Νίκο, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χθες βράδυ η συμμετοχή των εθελοντών για έναν καλό σκοπό ήταν εντυπωσιακή, καθώς οργανώθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το περιφερειακό τμήμα της Ιεράπετρας για πρώτη φορά το Santa Run. Τελικά βέβαια δεν ήταν τρέξιμο, αλλά ήταν περπάτημα, καθώς κράτησε από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 9.30 520 ιεραπετρίτες, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες, παιδιά, ηλικιωμένοι, έτρεξαν με αργό ρυθμό βέβαια, στην παραλιακή, γύρισαν όλη την Ιεράπετρα, το εμπορικό κέντρο και κατέληξαν ξανά στην κεντρική πλατεία. Στην διαδρομή όλες οι ταβέρνες, τα καφέ είχαν ετοιμάσει διάφορα κεράσματα, είχαν φτιάξει μπουφέ προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές με τους Αγιοβασίλειδες, και αυτό που κατάφεραν με τη συμμετοχή τους όλοι όσοι συμμετείχαν είναι να συγκεντρωθεί ένα μεγάλο ποσό, το οποίο ο Ερυθρός Σταυρός θα αφιερώσει, θα προσφέρει, προκειμένου να αγοραστεί ο πρώτος κοινόχρηστος απεινιδωτής, ο οποίος θα μπει σε ένα κεντρικό σημείο της Ιεράπετρας, δεν έχει επιλεγεί ακόμα το σημείο, έτσι ώστε οποιοδήποτε αντιμετωπίσει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και χρειαστεί να του γίνει η ανάταξη, θα μπορεί το μηχάνημα αυτό να του δώσει ζωή
ενώ ίσως ο χρόνος που διαρκεί έστω για να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο να μην είναι αρκετός. Αυτό που πρέπει να πούμε ακόμη είναι ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν περίσσεψαν και έτσι έβαλαν στόχο από τώρα οι διοργανωτές για τον επόμενο πινιδωτή που θα δούμε με ποια εκδήλωση θα συγκεντρώσει χρήματα ο Ερυθρός Σταυρός την επόμενη φορά. Νίκο Πετάς, εξαιρετικές εικόνες από την Ιερά Πέτρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις κάλπες προσήλθαν αυτό το Σαββατοκύριακο οι τρεις τέκνοι του Ηρακλείου. Ενιαίο το ψηφοδέλτιο, καθώς όπως τόνισε στην Κρήτη TV ο απερχόμενος πρόεδρος Μανώλης Αχλαδιανάκης, μοναδικός αντίπαλός τους είναι τα αρκετά προβλήματα. Με ενιαίο ψηφοδέλτιο και αντίπαλο μόνο τα προβλήματα και την ανάγκη ενίσχυσης των πολυμελών οικογενειών προσέρχονται στις κάλπες τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Ηρακλείου για να αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και εκπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ήμασταν για την οικογένεια, δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Αν φέραμε αυτό το αποτέλεσμα είναι γιατί ήμασταν όλοι μια γροθιά. Σίγουρα οι διαφορετικές απόψεις χρειάζονται, αλλά η κοινή συνισταμένη επικρατούσε πάντα στην κουβέντα μας. Και πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχο χώρο ανά την Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά σε σύλλογο. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται στο νέο κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο σύλλογος. Από το πρωί του Σαββάτου που άνοιξαν οι κάλπες έως το μεσημέρι της Κυριακής, εκατοντάδες ταμιακώς εντάξει μέλη προσήλθαν για να ψηφίσουν. Μια μέτρηση που είναι ημερών πάει στο 70, λέγαμε μέχρι το 50 ότι θα πλησιάζουμε τα 8 εκατομμύρια, τώρα στο 70 θα τείνουμε να φτάσουμε προς τα 7 εκατομμύρια. Αν δεν ηχήσει στα αυτιά των πολιτικών μας το μήνυμα ότι πρέπει να θεσμοθετήσουν μέτρα υπέρ των γεννήσεων των οικογενειών. Ένας από τους στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει είναι η λειτουργία της Σχολής Γονέων, όπως εξηγεί ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου. Θα φτιάξουμε τη Σχολή Γονέων. Αυτό το κτίριο φτιάχτηκε περισσότερο για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για τη μάνα, τη γυναίκα καταρχήν, την οικογένεια, την πολυμελή. Πάνω από 20 είναι τα επικίνδυνα σημεία στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν με βάση το ιστορικό των ρεπορτάζ στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής». Οι νομοί που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα είναι κυρίως οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου, χωρίς να λείπουν όμως σημεία Καρμανιόλα και στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Χανίων. Την ίδια ώρα, οι φορείς της Κρήτης ενώνουν δυνάμεις, περιμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις για τον ΒΟΑΚ από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Πάνω από 30 είναι τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, όπως παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιογραφικής έρευνας από την εκπομπή «Ώρα Αιχμής». Μάλιστα, το σύνολο των φορέων της αυτοδιοίκησης, της ελληνικής αστυνομίας, της οδικής ασφάλειας αλλά και συγγενών θυμάτων τροχαίων ζητούν επιτέλους το αυτονόητο. Η Κρήτη να αποκτήσει ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Εδώ θα πρέπει να αποκτήσουμε σαν φορείς και σαν κράτος μια καλύτερη σχέση με το χρόνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένο το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ για το βόρειο οδικό άξονα στο τομεακό του πρόγραμμα το Υπουργείο Υποδομών για έργα τα οποία αφορούν στο βόρειο οδικό άξονα από τα Χανιά μέχρι το Ρέθυμνο κυρίως και κυρίως σε αυτά τα τμήματα που δείξατε τα πολυσύχναστα και τα πλέον ευεπίφορα σε τροχαία ατυχήματα. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων αναφέρθηκε στον επικίνδυνο δρόμο Σκαλάνη Πεζά, αλλά και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τον φωτισμό και την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Βλέπουν τον κόμβο που κατασκευάζεται στους κουνάβους από πάνω, σκουνάβους. Έτσι στο καταλαγάρι. Μέχρι και τα πεζά, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θέλει κατηγορία Α3 οδοποιία, θα μιλήσω σαν μηχανικός, θέλει κατηγορία, θέλει αυτοκινητόδρομο. Δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Ο Δήμαρχος Ανογείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, συμφωνεί ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος όσον αφορά τόσο το οδικό δίκτυο της ενδοχώρας, όσο και το ΒΟΑΚ. Σαφώς υπάρχει μια καλή συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, της κτηνοτροφικής οδοποιίας. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στο κομμάτι αυτό και του Ηρακλείου όποτε χρειάζεται, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ακούμε τις οδηγίες οι οποίες δίνονται, να κατεβαίνουμε στις χαμηλότερα υψόμετρα.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Αντώνη Ζερβό, αν εξαιρέσει στο νέο κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης περιμετρικά της πόλης του Αγίου Νικολάου, όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας του Λαθυσιθίου χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και συζητάμε ότι θα πρέπει το οδικό δίκτυο στον ομό Λαθυσιθίου να αποκτήσει σύγχρονη δομή και μορφή, γιατί διαφορετικά ο φόρος αίματος θα συνεχίσει να είναι πάρα πολύ ψηλός. Πράγματι, αυτό το πρώτο κομμάτι από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όχι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, κυρίως μέχρι την Χερσόνησο, θα έλεγα, που είναι πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει στο πλάνο όπως πιστεύουμε και να αναμορφωθεί, ούτως ώστε να σταματήσει αυτός ο φόρος αίματος. Να μειωθεί η δουλειά μας στο μηδέν. Αυτό που θέλω να εμφυστήσω είναι, εκτός από την αυτοκριτική που θα κάνουμε όλοι οι ενήλικες από πλευράς οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς, είναι να κοιτάξουμε κυρίως τους μελλοντικούς οδηγούς. Και αυτή δεν είναι άλλη από τα παιδιά μας, έτσι ώστε να τους δώσουμε, όπως είπε και ο κύριος Μημαράκης, τη σωστή βάση για το μέλλον. Άρα λοιπόν, όντως θα πρέπει να γίνει, πέρα από το άγχος των παιδιών, θα πρέπει να μπει το μάθημα της οδικής ασφάλειας στην ηλικία. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να φτάσει να οδηγεί. Είναι γενικότερα πώς είσαι ως πεζός, ως αναβάτης σε μια μηχανή που κάθεσαι πίσω, ως επιβάτης σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο ο οδηγός. Συμφωνία ορόσημο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για το φυσικό αέριο. Παράλληλα, αρκετές είναι οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης που πλήττονται από τον χιονιά, ενώ οι πυρκαγιές δημιουργούν αρκετά προβλήματα στην Χαβάη. Οι ηγέτες της πρωτοβουλίας Μίνι Σέγγεν συναντήθηκαν στα Τίρανα. Πρόκειται για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και συγκεκριμένα της Αλβανίας, της Σερβίας, του Μαυροβούνιου και της Βόρειας Μακεδονίας, που πραγματοποίησαν την πρώτη συνάντησή τους στην Οχρίδα τον περασμένο μήνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν κυρίως οι προοπτικές ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας. Έντι Ράμ, Αλεξάντερ Βούτσιτς, Μιλό Τζουκάνοβιτς και Ζόραν Ζάεφ επικεντρώθηκαν σε ένα σχέδιο δημιουργίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου που θα τονώσει την ανάπτυξη της περιοχής, προσελκύοντας παράλληλα και τις πολυπόθητες για όλους επενδύσεις. Και εγένετο συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Κιέβου. Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με τη συμφωνία ανάμεσα στη ρωσική Gazprom και την ουκρανική Naftogaz να τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Για πολλούς αυτή η συμφωνία είναι ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της εξομάλυσης των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Κίεβου, μετά από χρόνια συγκρούσεων, με αφορμή βεβαίως τις εξελίξεις στον Ντονμπάς και την Κρυμαία. Καταστροφικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας που σαρώνει την Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα. Οι άνεμοι αναπτύσσουν ταχύτητα έως και 160 χιλιόμετρα. Στην Ισπανία οι νεκροί είναι τουλάχιστον 5, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στην Πορτογαλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Οπόρτο. Το κύμα κακοκαιρίας προέρχεται από τη Γαλλία. Πρωτοφανείς πλημμύρες πλήττουν και την Κορσική. Στην Ιταλία, στην επαρχία της Λιγκουρίας, πάνω από 70 κάτοικοι έχουν αποκλειστεί εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Μετά από το διεθνής άλλο, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον διέκοψε τις διακοπές του στη Χαβάη και μετέβη στο μέτωπο των πυρκαγιών, όπου είχε συνάντηση στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία με τους πυροσβέστες που εδώ και μήνες δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες. Υπενθυμίζεται πως 2 εθελοντές πυροσβέστες άφησαν την τελευταία τους πνοή τη νύχτα της 5ης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς γύρω από το Σίδνεϊ. Κι όμως εντόπισαν μια τσίχλα 5.700 ετών και ήδη οι ειδικοί από την Δανία την έχουν βάλει στο μικροσκόπιο. Παράλληλα θα σας συστήσουμε το πιο παγωμένο ξενοδοχείο, το οποίο όμως είναι περιζήτητο. Αυτή που βλέπετε είναι μια αρχαία τσίχλα, ή για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, ένα κομμάτι από ρητή νησιμίδας που χρησιμοποιούνταν ως τσίχλα πριν από 5.700 χρόνια. Επιστήμονες από τη Δανία ανακάλυψαν ανθρώπινο DNA πάνω σε αυτό το κομμάτι, το ανέλυσαν και κατάφεραν να ανασυστήσουν όλο το γονιδίωμα του ανθρώπου που την είχε μασίσει. Και κάτι τέτοιο έγινε για πρώτη φορά, όποτε ένα πλήρες αρχαίο γονιδίωμα εξάγεται από οτιδήποτε άλλο εκτός από ανθρώπινα οστά. Επιπλέον, χάρη στην ανάλυση του γονιδιώματος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να κάνουν διάφορες βάσιμες υποθέσεις για το φύλλο και την εμφάνιση του ατόμου. Όπως ανακοίνωσαν οι ειδικοί, πρόκειται για μια άγνωστης ηλικίας γυναίκα, πιθανότατα με σκούρο δέρμα, μελαχρινά μαλλιά και γκάλανα μάτια, όχι ακριβώς δηλαδή αυτό που περιμένει κάποιος από μια Σκανδιναβή.
Ακόμη αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το είδος της διατροφής της, μια που βρέθηκαν ίχνη από πάπια και φουντούκια, καθώς επίσης διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς στο στόμα της. Μεταξύ άλλων βρέθηκε στρεπτόκοκκος που προκαλεί πνευμονία, αλλά και ο ιός Epstein-Barr. Η Τσίχλα με το αρχαίο DNA βρέθηκε σε αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή Σίλτχομ της Νισουνλόνταν της Νότιας Δανίας, τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ευρήματα μέχρι σήμερα τοποθεσίας της Λίθινης εποχής στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες κατόρθωσαν να εξάγουν το DNA από τα σημάδια που τα ανθρώπινα δόντια είχαν αφήσει πάνω σε ένα κομμάτι καφέ μαύρης ρητίνης της ημίδας μήκους 2 εκατοστών, καθώς τα ίδια τα δόντια δεν βρέθηκαν. Αυτό είναι το Ice Hotel, ένα από τα εντυπωσιακότερα ξενοδοχεία στον κόσμο, που όπως αποκαλύπτει και το όνομά του έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά από πάγο. Άνοιξε τις πύλες του το 1989 και κάθε χρόνο χτίζεται με πάγο από τον παγωμένο ποταμό Τόρνες στη Σουηδία. Τα δωμάτια σχεδιάζονται από κορυφαίους γλύπτες πάγου παγκοσμίως με διαφορετική θεματολογία το καθένα. Ο αριθμός των δωματίων είναι αρκετά περιορισμένος, περί τα 15, και έτσι δεν είναι και πολύ εύκολο να μείνεις εκεί, εκτός και αν έχεις κάνει κράτηση από νωρίς. Το Ice Hotel βρίσκεται στη Σουηδική Λαπωνία και κάθε χρόνο που ξανακτίζεται γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Η θερμοκρασία στα δωμάτια εννοείται ότι μπορούν να πιάσουν πάτο έως τους μείον 25 βαθμούς Κελσίου, μην ξεχνιόμαστε. Και αν δεν το αντέχετε, μπορείτε απλά να το επισκεφτείτε. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται 2.500 τόνοι υπάγου, με το ξενοδοχείο να είναι έτοιμο μέχρι το Δεκέμβριο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σπορ, γεια σας. Ο Όφη γνώρισε νέα ήττα εκτός έδρας, αυτή τη φορά στο λασπωμένο τερέν του Αγρινίου από τον Πανετολικό. Στην κορυφή, ο Ολυμπιακός υποχρεώθηκε σε ισοπαλία στο Βόλο, καθώς δεν μέτρησε κανονικό γκολ του Σουντανή, με πολλές αντιδράσεις από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος σε δήλωσή του έκανε λόγο για ποδοσφαιρικά περιτώματα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να μείνει θεατής ούτε ο ίδιος ούτε ο Ολυμπιακός. Στο μάτς, μάλιστα, αυτό υπήρξαν πάρα πολλές εντάσεις και αποβολή των κυρίων Μπέου και Καραπαπά κατά την περίπτωση του γκολ που δεν μέτρησε και με τη σημείωση ότι ο κύριος Μπέος ήταν διερμηνέας στον πάγκο του Βόλου. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 38 βαθμούς, αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον προσπεράσει έχοντας 37 και παιχνίδι λιγότερο. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη 5-0, Λαμία ΑΕΚ 0-0, Λάρισα Πανιώνιος 2-0, Βόλος Ολυμπιακός 0-0, σε εξέλιξη Παναθηναϊκός Άρης και αύριο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Αυτά από τη Super League. Να περάσουμε να δούμε πόσο Όφη πνίγηκε στη λάσπη και το νερό του γηπέδου του Αγρινίου, γνωρίζοντας αυτή τη νέα ήττα εκτός έδρας από το Πανετολικό, που μέτρησε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Η κριτική ομάδα, παρά τις βασικές απουσίες που είχε, δεν μπόρεσε να παρατάξει τη δύναμη που απαιτούσαν οι γηπεδικές συνθήκες και υπέκυψε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα μέσα από καταραχτώδη βροχή, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0. Ο Σόουζα με τον Μάνο συνδυάστηκαν ωραία και μπαίνει στην περιοχή για να εκτελέσει ο Κνέτ. Παλιά προς τον Τσιλιανίδη που έχει την ευκαιρία να εκτελέσει. Στο δεξί του η μπάλα, θέλει να κάνει πάσα. Έδωσαν τη λύση η αμυντική του Πανετολικού. Ο Μπράουν προσπαθεί να πάει σε μια προσπάθεια για να βρει χώρο να σεντράρει και το κάνει εξαιρετικά ο Μπράουν. Μένει Όφη με ένα σούτ που φεύγει έξω. Πολύ νερό. Δίας κατεβάζει και σεντράρει, αλλοιώνει την πορεία της μπάλας στον Μαρινάκη. Ο Μιμίτος ένα σούτ. Χωρίς δύναμη. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά η μπάλα. Ο Στάικος σε ένα σούτ χωρίς τύχη. Και η παλιά προς τον Φιγκεϊρέντο είναι καλή, μπορεί να τη βρει στο βηματισμό και να εκτελέσει. Θέλει να γυρίσει για τον Μάνο, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει. Το σούτ, ωραία σκαυτό, στο οριζόντιο δοκάρι ο Τσιλιανίδης. Ήρθε η μεγάλη στιγμή με τον Δίας σε αυτό το κόρνερ. Γηπεδούχοι ο Μαρσιάλ στην προσπάθεια. Έξω ο Γιωβάνοβιτς. Μιμητό. Ωραία περνάει για τον Σανιά, η σέντρα, δοκάρι! Στο 77, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Ο Μπάιροβιτς κατεβάζει και θέλει να βρει η ευκαιρία και το γκολ! Με τον Ντουάρτε ο Πανετολικός στο 78. Το παιχνίδι που έπαιξε η μπάλα, μια
φαινομενικά. Πολύ προωθημένη μεταβίβαση, κόλλησε η μπάλα και του στρώθηκε τέλεια για να το τελειώσει. Και ξανά στο προσκήνιο με τον Ντουάρτε. Έπεσε στο έδαφος, ζήτησε πέναλτι. Όχι, του λέει ο Μανούχος. Στην επικοινωνία. Τώρα δείχνει το VAR, θα πάει να το δει. Μια άλλη κάμερα, πέναλτι. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, ωραία εκτελεσμένο. 2-0. Γκολ για τον Πανετολικό. Ένας επιθετικός ο Βαγγέλης Νικοκυράκης. Πλευρά Σόφη έφεσε αλλαγές, γέμισμα στην περιοχή. Κεφαλιά φεύγει έξω. Κεφαλιά από τον Νικοκυράκη. Όφη παραμένει στην εξάδα και στην τέταρτη θέση παρά την ήττα μετά το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού με τον Άρη που έληξε το παιχνίδι αυτό πριν από λίγα λεπτά χωρίς σκορ 0-0 Παναθηναϊκός Άρης στη σημερινή αγωνιστική. Πάντως ο Γιώργος Σίμος τόνισε μετά το παιχνίδι ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο, τονίζοντας ωστόσο ότι η ομάδα του σε ορισμένα σημεία δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση και ότι από τον νέο χρόνο θα χρειαστεί όλα αυτά τα σημεία αδυναμιών να βελτιωθούν. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να πούμε πολλά για ποδόσφαιρο. Όντως το παιχνίδι κρίθηκε σε στιγμές στις οποίες η συγκέντρωσή μας και η αποφασιστικότητά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Μια-δυο στιγμές και δυστυχώς κρίθηκε το παιχνίδι εκεί. Σίγουρα είμαστε μια καινούρια ομάδα, μια καινούρια αρχή στην ομάδα μας. Κάτι δεν κάνουμε σωστά, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το δείχνουν και τα αποτελέσματα, η στατιστική. Και γι' αυτό είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να διορθωθεί αυτό στο μέλλον. Έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ παικτών. Αν βρούμε κάτι το οποίο θα ανεβάσει το επίπεδό μας, και βέβαια είμαστε θετικοί στο να κάθε ομάδα νομίζω, έτσι και εμείς. Αλλά εμείς έχουμε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχουν δώσει πάρα πολλά. Έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Τώρα καλές γιορτές σε όλους, να ξεκουραστούμε, καλά Χριστούγεννα και να γυρίσουμε, γιατί έχουμε έναν Ιανουάριο πολύ ενδιαφέρον μήνα σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε. Κάτω από δύσκολες συνθήκες έδωσαν τα πάντα ο καθένας για την ομάδα του για να κερδίσει το παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια στη δική μας την ομάδα που είχαμε λίγο περισσότερο τύχη από τον αντίπαλο. Καταφέραμε να βάλουμε 2 γκολ, να πάρουμε την πρώτη μας νίκη που για μας απλά σημαίνει ότι είναι η αφετηρία ενός μαραθωνίου που αρχίζει για μας τώρα. Στη Basket League ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή με την νίκη του επί του Ρεθύμνου. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Ήφαιστος Λίμνου Ηρακλής 79-65, Κολοσσός Περιστέρι 101-84, Άρης Λαύριου 81-70, Ιωνικός Πανιώνιος 108-74, ΠΑΟΚ Προμηθέας 86-90, Παναθηναϊκός Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς 96-74, σε εξέλιξη το Λάρισα ΑΕΚ. Πάντως ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ εύκολα το Ρέθυμνο, με αυτό το σκορ που είδαμε 96-74, έφτασε στις 11 νίκες, έχοντας το προβάδισμα σε αυτή την αναμέτρηση όλη τη διάρκεια του αγώνα, με την κριτική ομάδα να κάνει πολλά λάθη και αρκετά άστοχα σούτ από μακρινή απόσταση. Εύκολο έργο είχε απέναντι στο Ρέθυμνο ο Παναθηναϊκός που επικράτησε στο ΆΚΑ με 96-74 και έφτασε τις 11 νίκες, με τους Ρεθυμνιώτες να γνωρίζουν την 8η ήττα τους στο πρωτάθλημα της Basket League. Οι πράσινοι είχαν προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελείωσαν το παιχνίδι με 5 παίκτες τους να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Παπαγιάννη με 18 πόντους. Από την άλλη, το Ρέθυμνο δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, με τον Φράνκαπ να πετυχαίνει 17 πόντους αλλά με 8 στα 20 σουτ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και βρέθηκε στο συν 11 μετά από τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα 19-8, καθώς ήταν εύστοχος από την περιφέρεια, ενώ διατήρησε το διψήφιο προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου 29-18. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι όμως δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες και με τους Μπράουν και Παπά να δίνουν βοήθειες πήγαν στα ποδητήρια με το υπέρ τους 50-37. Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, το Ρέθυμνο προσπάθησε να απειλήσει με τους Λί και Γκόρντον και έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό 57-49 στο 25.
Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, έκανε επιμέρους σκορ 12-16 και με το κάρφωμα του Παπαγιάννη επανέφερε τη διαφορά στο συν 14-69-55 στο 30. Οι Ρεθυμιώτες έκαναν αρκετά λάθη, ενώ τα μακρινά σουτ που επιχειρούσαν δεν έβρισκαν στόχο, με αποτέλεσμα οι παίκτες του Παναθηναϊκού να διατηρούν απόσταση ασφαλείας 79-63 στο 33. Στα τελευταία λεπτά ήταν αδύνατο να αλλάξει κάτι, με το τριφύλι να ανεβάζει τη διαφορά και να εξασφαλίζει μια άνετη νίκη. Τα δεκάλεπτα 29-18, 50-37, 69-55 και 96-74. Για τον Παναθηναϊκό, πρώτοι σκόρερς ήταν οι Παπαγιάννης με 18, Γουάιλι με 12 και Καλάθης και Ράις με 11. Για το Ρέθυμνο Κρέταν Κίνγκς, 17 πόντους σημείωσε ο Φράγκα και ακολούθησαν Γκόρντον 13 και Κάρτερ 10. Προσεγγίσαμε ρεαλιστικά το παιχνίδι, γνωρίζοντας τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σεβόμενοι απόλυτα τον Παναθηναϊκό, τη διαφορά δυναμικότητας που σας είπα, αλλά σεβόμαστε και τη δική μας προσπάθεια και, και τις δικές μας φιλοδοξίες. Θέλαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Νομίζω φεύγουμε από εδώ με μια γλυκόπικρη γεύση. Είχαμε καλά διαστημάτα, όπως είπατε. Νομίζω θα μπορούσαμε και λίγο καλύτερα. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ήμασταν αξιοπρεπείς, ανταγωνιστικοί. Και το μυαλό μας είναι από τώρα στο επόμενο παιχνίδι μας. Ο Πας Γιάννενα είναι σταθερά πρωτοπόρο στην Super League 2. Γονάτισε και την Καραϊσκάκη στους Σημάδες. Ενώ δεύτερος είναι ο Απόλλωνος Μήλης με 20 βαθμούς. 24 βαθμούς έχει ο Πας Γιάννενα και πέμπτος ο Πλατανιάς με 16. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. Δέκατη αγωνιστική. Παναχαϊκή Απόλλωνος Μύρνης 1-3. Πλατανιάς Απόλλων Λάρισας 2-1. Κέρκυρα Δόξα Δράμας 0-2. Λεβαδιακός Απόλλων Πόντου 2-0. Πας Γιάννενα Καραϊσκάκης 2-0. Αύριο γίνεται το παιχνίδι, το κριτικό ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, στις 5 το απόγευμα στο Γεντίκουλε, λόγω εργασιών που γίνονται στο Παγκλήτιο. Σπουδαία νίκη του Όφη Ιεράπετρας στη Football League μέσα στην Καλαμάτα τον έφερε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 21 βαθμούς, πίσω από τα Τρίκαλα που έχουν 28, τον Ιωνικό 25 και τη Βέρεια με 22. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής. Νίκη Βόλου Τρίκαλα 2-0, η Άλισσος Θεσπρωτός 1-0, Καλαμάτα Όφη Ιεράπετρας 2-3, Εγάλαιο Τριγλία 1-1, Ασπρόπυργος Διαγόρας 0-3, Ιωνικός Βέρεια 0-0, Καβάλο Ολυμπιακός Βόλου 2-0. Να δούμε τώρα αναλυτικότερα την κατάσταση στην Α1 κατηγορία χαμόγελο του παιδιού, στην ΕΨΗ. 16η αγωνιστική, ΑΕΚ Τσαμπάθ Εστίων 2-2, Μοίρες Ρωμανός 0-0, Ζαρός Αφάρκαλο Χωρίου 1-4, Αλμυρός Πανόμ 3-1, ΠΑΟ Κρουσόνα Μινοϊκή 2-1, Ότι Μπακίου Γόρτης 2-0, Δαμάστα Τριτονία 3-1. Η Δαμάστα είναι πρωτοπόρος με 42 βαθμούς. Ο Αλμυρός ανέβηκε στην δεύτερη θέση με 34, εκμεταλλευόμενος την ήττα του Ρωμανιού, ο οποίος είναι τρίτος με 33 βαθμούς. Και να δούμε πώς η ομάδα του Αλμυρού πήρε το πολύ σπουδαίο ντέρμπι απέναντι στον Πανόμ με 3-1. 24ο λεπτό στο γάζι, ο Λευτέρης γυαλούσισε αυτό το φάουλ. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Ζαχαριουδάκη. Αλμυρός Πανόμ 1-0. Οι Μαλιώτες είχαν μπει καλύτερα στο μάτσο, όμως τώρα ο Αλμυρός βάζει τον γκολ με τον γυαλούση. Σέντρα από τον Τζαφίρη, κεφαλιά τον Τοπούζη, δοκάρι ξανά το Πούζης γκολ. 2-0 για τον Αλμυρό στο 35. Δεν μπόρεσε ο τερματοφύλακας του Πανόμ, ο Μιχάλης Ζαχαριουδάκης, να αποσοφήσει τον γκολ. 54ο λεπτό, πιέζει ο Αλμυρός, Τοπούζης 3-0. Σοβαρό προβάδισμα πλέον για την νίκη για τους παίκτες του Βασίλη Πλεσίτη. Τρίτο γκολ από τον Τοπούζη. 75ο λεπτό, Λιδάκης, πάσα στον Μιλωνά, πλασέ, ωραίο πλασέ από τον Μιλωνά, μειώνει σε 3-1 ο Πανόμ με τον μόνιμο σκόρερ στα τελευταία παιχνίδια, τον Γιώργο Μιλωνά. Επιστρέφουμε στον κόσμο του μπάσκετ με κριτικό ενδιαφέρον. Στην Α1 μπάσκετ ο Αχανίων Μελίσια είχαμε το σκορ 76-57. Παραμένει δεύτερος ο ΑΟΧ με 18 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στις γυναίκες. Στη Β' Εθνική μπάσκετ τώρα, Εθνικός Όφη 63-60. Στην 11η θέση είναι Όφη με 17 βαθμούς. Στην 3η Εθνική μπάσκετ, Χαλκίδα ΑΟΚ Χανιά 65-64. Στην 12η θέση η κριτική ομάδα με 13 βαθμούς. Και στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ 11η αγωνιστική,
ΟΑΧ Ηρόδοτος 51-49, Πεδιάδα Ιερά Πέτρα 64-60, Ακαδημία Ρεθύμνου Αναγέννηση 47-48, Ηράκλειο Κίδων 57-60 και Ανδρογίας Εργοτέλης 64-86. Ο Εργοτέλης, ο οποίος παραμένει πρώτος και αίτητος με 18 βαθμούς, ενώ πλέον στη δεύτερη θέση βρίσκονται ο ΟΑΧ Κίδων, το Ηράκλειο και ο Ηρόδοτος, αγκαλιά με 16 βαθμούς. Όφη δεν μπόρεσε να καταφέρει απέναντι στον Ηρακλή σε αυτή την αγωνιστική της Volley League. Γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ, με κύρια αιτία της απουσίας από τους τραυματισμούς της εβδομάδας. Δεν τα κατάφερε Όφη απέναντι στον Ηρακλή το Σάββατο στο ΒΑΚ και γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ. Η ομάδα του Δημήτρη Λατιλίδη δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του αγώνα, αφού τα προβλήματα λόγω τραυματισμών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επηρέασαν την παρουσία της. Έτσι, χάθηκε η ευκαιρία για μια νίκη εξάδας που οδηγεί στα play-off, με τον Ηρακλή να προσπερνά στο βαθμολογικό πίνακα. Όφη στο δεύτερο και στο τρίτο σετ προηγήθηκε μέχρι τα μισά, αλλά ο Ηρακλής με σερβίς και μπλοκ έκανε τη διαφορά και κατάφερε να πάρει το τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν για πρωταγωνιστές τους Τζιουμάκα και Μαυροβουνιώτη, που υπερήχαν στο σερβίς, φτάνοντας στο 17-25 του πρώτου σετ. Αμφίροπο ήταν το δεύτερο σετ, με τις δύο ομάδες να συναγωνίζονται στους πόντους αλλά και τις φάσεις. Ο Όφη είχε μικρό προβάδισμα μέχρι το 18-16 με τον άσο του Τσούλαφιτς. Ο Ηρακλής βρήκε λύσεις με τον μπλοκ πάνω στον Σαρή και Ίσογλου και με τον Μαυροβουνιώτη πήρε το σετ 25-22 για το 2-0. Ανάλογο ήταν το σκηνικό και στο τρίτο σετ, με τον Ηρακλή να προηγείται 9-6, αλλά με τον Όφη να φτάνει στο 12-11 και 16-13 με τον Τσούλαφιτς και τον Σαρή και Ίσογλου, αλλά δεν κράτησε την διαφορά. Ο Μαυροβουνιώτης με προσωπικό του σερί ισοφάρισε σε 16-16, ακολούθησαν μάχες πόντο-πόντο για να φτάσουμε στο τελικό 25-22. Είχαμε διάφορα προβλήματα την εβδομάδα. Αρκετοί παίκτες απουσίαζαν λόγω τραυματισμών, οπότε το επίπεδο της καθημερινότητάς μας ήταν πολύ χαμηλό, με αποτέλεσμα με ένα κουμπί να μην μπορείς αυτό να το επαναφέρεις σε υψηλό επίπεδο στην ημέρα του παιχνιδιού. Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις τώρα σε αυτό το κενό που υπάρχει. Τόσο μεγάλες διακοπές δεν είναι και πολύ καλές για τις ομάδες, γιατί θα παίξουμε στις 18 νομίζω του μήνα και είναι σαν να ξεκινάμε το πρωτάθλημα πάλι από την αρχή, σαν να κάνουμε προετοιμασία. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο του Όφη που για άλλη μια φορά μας στήριξε. Να δώσω μια υπόσχεση από τη νέα χρονιά. Θα είμαστε πολύ πιο μαχητικοί, πολύ πιο έτοιμοι. Θα καθαρίσει τώρα το μυαλό μας στις γιορτές, θα ξεκουραστούμε και θα έρθουμε καινούργιοι στο γήπεδο. Χρειαζόμαστε έναν Άγιο Βασίλη και με κάθε δώρο αγάπης που προσφέρετε στα ΑΒ δίνουμε το αντίστοιχο ποσό στην Τράπεζα Τροφίμων. Καλές γιορτές σε όλους. Έτσι κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι, οι εικονολήπτες και η τεχνική της Crete TV την σημερινή επικαιρότητα στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση σήμερα, ευχές για ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα και καλή εορταστική εβδομάδα. Να είστε καλά.